Να ξεκινήσουμε κοιτώντας λίγο πίσω πριν πάμε μπροστά, δηλαδή να δούμε αν και πόσο το προσφυγικό υπήρξε για την Ευρώπη μια μεγάλη πρόκληση. Πώς κρίνουν οι καλεσμένοι μας, δηλαδή, την έως τώρα ευρωπαϊκή διαχείριση της προσφυγικής κρίσης και του μεταναστευτικού ζητήματος? Υπενθυμίζω ξανά ότι προκάλεσε τριγμούς στην εσωτερική ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά άνοιξε και το δρόμο για την ακροδεξιά, τουλάχιστον την ακροδεξιά τύπου Όρμπαν. Ναι, θυμόμαστε όλοι και τα τείχη που σηκώθηκαν και τις αντιδράσεις από το 2015-2016 και μετά, όταν έκλεισαν οι ευρωπαϊκοί διάδρομοι. Και τη ρητορική, φυσικά. Και τη ρητορική που αναπτύχθηκε γύρω από όλο αυτό. Και τις αντιδράσεις βεβαίως και εσωτερικά της Γερμανίας και μετά ως κύμα σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης που είχαν να αντιμετωπίσουν ζητήματα που αφορούσαν το προσφυγικό. Χώρες δηλαδή που ήταν χώρες υποδοχής, χώρες που έπρεπε να διαχειριστούν όλο αυτό το μεγάλο κύμα των ανθρώπων που ήρθε. Από την Ασία, από την Τουρκία και προσπάθησε να περάσει προς την Ευρώπη. Όλο αυτό το κύμα τώρα το ξέρουμε, έχει μεταφερθεί από στην Αφρική και από τη Μεσόγειο προς την Ανατολή. Από τις χώρες του Μαγκρέμπ πλέον γίνεται. Και εκεί έχουμε ζήτημα για το πώς αντιμετωπίζονται εκεί τα ζητήματα και τι ευρωπαϊκές πολιτικές εφαρμόζονται. Θα τα δούμε όλα σιγά σιγά, αλλά δεν θα τα πούμε εμείς αυτά. Πρέπει να μας τα πούνε οι άνθρωποι. Να ξεκινήσουμε αυτό, το να κοιτάξουμε δηλαδή λίγο τι έχει γίνει μέχρι στιγμής και να κρίνουμε λίγο, να αξιολογήσουμε την ευρωπαϊκή στάση. Θα περάσουμε λίγο στον κύριο Ελισέο Βαγενά, υπεύθυνο διεθνών σχέσεων, το είπα σωστά αυτή τη φορά, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, να κάνουμε την αντίστοιχη ερώτηση και σε εσάς. Κοιτάξτε, καταρχήν νομίζουμε ότι όταν μιλάμε για τη μετανάστευση, μιλάμε για ένα μεγάλο κοινωνικό και ιστορικό φαινόμενο, το οποίο στις συνθήκες του καπιταλισμού παίρνει γιγαντιές διαστάσεις. Και παίρνει γιγαντιές διαστάσεις γιατί η αστική τάξη, το κεφάλαιο, αναζητά φθηνή εργατική δύναμη, την οποία χρησιμοποιεί και για να χτυπήσει κοινωνικές κατακτήσεις, να διαιρέσει την εργατική τάξη, αλλά και για να ανανεώσει ηλικιακά την εργατική της δύναμη. Βλέπουμε σήμερα ότι μεγάλα καπιταλιστικά κέντρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ρωσία, η Κίνα, σε μεγάλο βαθμό στηρίζονται σε εκατομμύρια μετανάστες που έρχονται να αναζητήσουν μια δουλειά. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό το πράγμα? Γιατί αναγκάζει κάποιον να φύγει από την πατρίδα του, από τον τόπο που γεννήθηκε? Σαφώς εδώ, είπανε και προηγούμενοι ομιλητές, ένα ζήτημα είναι οι υπεριαλιστικοί πόλεμοι που ξεσπούνε. Είναι η καπιταλιστική εκμετάλλευση, είναι το η μόλυνση του περιβάλλοντος, η μόλυνση του νερού, παραδείγματος χάρη, από μεγάλα μονοπόλια καπιταλιστικά στην Αφρική, που αναγκάζουν τον κόσμο να αναζητήσει την τύχη του αλλού για να μπορέσει να επιβιώσει. Όλα αυτά τα ζητήματα δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε, και θα ήταν υποκρισία, και νομίζω είναι υποκρισία, να μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται για το πρόβλημα, για αυτούς τους ανθρώπους, με την έννοια ότι όλες οι χώρες, η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχουν και στο ΝΑΤΟ, συμμετέχουν στους υπεριαλιστικούς πολέμους, και η δικιά μας η χώρα με τον τρόπο της. Να θυμίσω ότι πέρσι, παραδείγματος χάρη, την ιαρινή επίθεση που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Βρετανία και Γαλλία ενάντια στη Συρία, οι πύραυλοι φορτώθηκαν από τις βάσεις της Σούδας στα αμερικάνικα πλοία που πολέμησαν, που εφοδίασαν τα αεροπλάνα και έκαναν να εξαπέλυσαν αυτή την επίθεση. Όταν λοιπόν βομβαρδίζεις και βάζεις φωτιά στο σπίτι του γείτονά σου για να προωθήσεις σχεδιασμούς ξένους προς τα λαϊκά συμφέροντα, όπως είναι η υπεριαλιστική πόλεμη, η πόλεμη που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε βέβαια είναι υποκρισία να λες ότι πρέπει κάτι να κάνουμε και για αυτούς τους ανθρώπους. Με το ένα χέρι να χαϊδεύεις τα παιδάκια που μέναν χωρίς γονείς από τον πόλεμο και που ήρθαν, κατέφυγαν χωρίς συνοδεία στη χώρα σου, και με το άλλο χέρι να υπογράφεις συμφωνίες που να δίνουν και να μετατρέπουν την Ελλάδα σε μια απέραντη αμερικανατοϊκή βάση, από την Αλεξανδρούπολη, τα Γιάννενα, τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα έως κάτω την Κρήτη, για να εφορμούνε τα αεροπλάνα και τα πλοία ενάντια σε άλλους λαούς και να προκαλούν τέτοια δυστυχία, και βέβαια να προκαλούν εκατομμύρια ανθρώπους να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Νομίζω ότι το ζήτημα της τοποθέτησης και της συμφωνίας που ακούστηκε νωρίτερα, που υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία. Θα εξειδικεύσουμε σε αυτό. Θα εξειδικεύσουμε. Η κοινή δήλωση. Ναι, πάντως εμείς τη θεωρούμε αρνητική αυτή τη συμφωνία. Θεωρούμε ότι αυτή εγκλωβίζει χιλιάδες ανθρώπους, δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στη χώρα μας. Ξέρετε, το 18ο αιώνα έξω από το Μανχάταν ήταν το νησάκι Έλλης, που γίνανε το ξεσκαρτάρισμα
των μεταναστών που θα μέναν στη ΣΥΠΑ. Με αυτή τη συμφωνία η Ελλάδα μετατράπηκε σε νησάκι έλλειψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου γίνεται το ξεσκαρτάρισμα αυτών των μεταναστών που φτάνουν στη χώρα μας. Δυστυχώς έχουμε μια γετοποίηση των ανθρώπων σε απαράδεκτες συνθήκες, ανθυγιεινές, καμία ασφάλεια, διατροφικής ανεπάρκειας. Όλα αυτά δείχνουν ότι βέβαια δεν μπορεί να μιλήσει κανένας για ανθρωπισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει προχωρήσει σε μια τέτοια απάνθρωπη συμφωνία. Κύριε Βαγγενά, θα επανέλθουμε σε αυτό το ζήτημα. Και την ίδια ώρα αρμέγει και ένα εργατικό δυναμικό για να ανανεώσει το ηλικιακά μεγαλύτερο πληθυσμό που έχει στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Είναι στον δεύτερο κύκλο, έχουμε ξεκινήσει το δεύτερο κύκλο συζήτησης σχετικά με τα ακροδεξιά φαινόμενα, με ένα σχολιασμό για τη συμφωνία, την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που έκλεισε το προηγούμενο μήνα, το Μάρτιο για την ακρίβεια, 3 χρόνια. Ένας απολογισμός, να δούμε σε τι βοήθησε, σε τι δεν βοήθησε, τι προβλήματα δημιούργησε, ποια προβλήματα αντιμετώπισε, και να δούμε και αν αυτό ακουμπάει ως παρενέργεια, ως συνέπεια στην αύξηση της ακροδεξιάς. Η άνοδος ακροδεξιάς απασχολεί πάρα πολύ όλη την κουβέντα, είναι ένας από τους πυλώνες της συζήτησης, της προεκλογικής συζήτησης σε όλη την Ευρώπη. Γιατί διαπιστώνεται ότι ανησυχητικά ανεβαίνει. Ανησυχητικά λοιπόν ανεβαίνει. Ο κύριος Ελισέος Βαγγενάς, υπεύθυνος διεθνών σχέσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Η γνώμη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας είναι ότι η συμφωνία αυτή δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα, αυτό το τεράστιο πρόβλημα, το προσφυγικό μεταναστευτικό, επιδιώκει και έχει επιτύχει μια απάνθρωπη διαχείρισή του, εγκλωβίζοντας αυτόν τον κόσμο στη χώρα μας. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτή η συμφωνία πρέπει να καταργηθεί, παλεύουμε για την κατάργησή της, θέλουμε τον άμεσο απεγκλωβισμό αυτών των ανθρώπων και από τα νησιά, αλλά παραπέρα και από τη χώρα μας, εφόσον θέλουν να φύγουν, όσοι από αυτούς θέλουν να φύγουν, να μπορούν να πάνε στις χώρες που το επιθυμούν, να επανενωθούν με τις οικογένειές τους. Και πιστεύουμε ότι όσοι θέλουν να μείνουν, πρέπει να πάρουν άδειες διαμονής μακροχρόνιες. Σε οικονομικούς μετανάστες τέτοιες άδειες πρέπει να δοθούν χωρίς παράβολα, χωρίς πρόστιμα, χωρίς καθυστερήσεις, και να δοθεί η δυνατότητα να έχουν ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα στη χώρα μας, πλήρη δικαιώματα, να γίνουν συμφωνίες τέτοιες διακρατικές που να μπορούν να μεταφέρουν αυτά τα δικαιώματά τους στις χώρες από τις οποίες ήρθαν, εφόσον το θέλουν και θέλουν να γυρίσουν πίσω, και την ίδια ώρα να δοθεί και η δυνατότητα σε πάρα πολλές χιλιάδες ανθρώπους δεύτερης και τρίτης γενιάς μετανάστες στη χώρα μας που δεν έχουν δικαιώματα να αποκτήσουν την ελληνική υπηκότητα με σύντομες διαδικασίες, αντικειμενικές διαδικασίες, και να μπορέσουν να ενταχθούν και στο εργατικό, στο λαϊκό κίνημα. Γι' αυτό το παλεύουμε, και πάρα πολλοί μετανάστες συμμετέχουν ήδη σήμερα και θέλουμε να γίνουν ακόμα περισσότεροι στα ταξικά συνδικάτα που αγωνίζονται με το ΠΑΜΕ. Πιστεύουμε όμως το πρόβλημα αυτό δεν μπορούν να το λύσουν αυτές οι συμφωνίες όσο συνεχίζονται οι υπεριαλιστικοί πόλεμοι, όσο η χώρα μας είναι ορμητήριο ενάντια σε άλλους λαούς για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται να δυναμώσει πάλι για να μην συμμετέχει η χώρα μας σε αυτούς τους υπεριαλιστικούς πολέμους, να φύγει γενικότερα από τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και ενώσεις, και βέβαια να δυναμώσει ο πόλεμος πάλι ενάντια στην καπιταλιστική βαρβαρότητα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο πόλεμος, όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι και όλα αυτά που κάνουν τα μεγάλα μονοπόλια που εκμεταλλεύονται τους λαούς της Αφρικής και της Ασίας και τους αναγκάζουν να παίρνουν το δρόμο της προσφυγιάς. Παλεύουμε για την αλληλεγγύη με τους πρόσφυγες και μετανάστες, και θα κλείσω με αυτό, αλλά πιστεύουμε ότι και δυναμώνουμε αυτή την αλληλεγγύη και μέσα από τους μαζικούς φορείς και τα συνδικάτα, αλλά ταυτόχρονα πιστεύουμε ότι πρέπει το κράτος να αναλάβει τις ευθύνες του και πρέπει να υπάρχουν δημόσιες υπηρεσίες και να μην ανατίθεται αυτό το έργο σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, που μέσα από εκεί πέρα βλέπουμε να εφαρμόζονται πρακτικές απληρωσιάς, να συνηθίζει η νεολαία σε τακτικές απληρωσιάς, σε τακτικές μειωμένων αποδοχών, ανασφάλιση της εργασίας κλπ. Πρέπει να υπάρχουν δημόσιες υπηρεσίες που να ασχοληθούν με το ζήτημα αυτό, που σήμερα δεν υπάρχουν ή έχουν συρρυκνωθεί εξαιτίας της πολιτικής που ακολουθούνται, της αντιλαϊκής που ακολουθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, βέβαια, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Πάμε στον κύριο Ελισέο Βαγγενά από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ναι. Επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με το ζήτημα της ανόδου της ακροδεξιάς και του φασισμού και τη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του φαινομένου της μετανάστευσης.
Εμείς πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από τα ίδια τα πράγματα ένα φυτώριο της ακροδεξιάς, του ρατσισμού, του φασισμού. Βλέπουμε σε πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τις πλάτες του Ευρωκοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να απαγορεύονται κομμουνιστικά κόμματα, να απαγορεύονται κομμουνιστικά σύμβολα, να αναπαράγεται όλη η ακροδεξιά ορολογία όπως έγινε στην πρόσφατη σύνοδο του Συμβουλίου της Ευρώπης που έβγαλε μια απόφαση και με την υπογραφή του κύριου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ περί σιδηρούν παραπετάσματος. Πιστεύουμε ότι το φασισμό τον εκτρέφει η χρεοκοπία τόσο των φιλελεύθερων όσο και των σοσιαλδημοκρατικών διαχειριστικών λύσεων που ακολουθούνται στα πλαίσια του καπιταλισμού, που σπρώχνει ανώριμα πολιτικά στρώματα να ψάχνουν εύκολες λύσεις στο να εξηγήσουν τα προβλήματα που βιώνουν, όπως παραδείγματος χάρη γιατί μείνανε άνεργοι, γιατί πάνε στο νοσοκομείο και δεν υπάρχει κάποιος να τους περιθάλψει και τα λοιπά, και καταφεύγουν στην ανόητη αυτή επιχειρηματολογία ότι φταίνε οι μετανάστες. Εδώ βέβαια τη δουλειά τους κάνουν και τμήματα του κεφαλαίου που επιδιώκουν να στηρίξουν τέτοιες ακροδεξιές, φασιστικές, ρατσιστικές δυνάμεις, χρησιμοποιώντας τους ως αιχμή του δόρατος ενάντια στο εργατικό το λαϊκό κίνημα. Ωστόσο δεν μπορούν να μιλάνε για το ρατσισμό και για την άνοδο του φασισμού αυτοί που φτιάχνουν στη χώρα μας στρατόπεδα συγκέντρωσης όπως είναι σήμερα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και που έχει εγκλωβίσει και εξακολουθεί να έχει εγκλωβισμένους σε απαράδεκτες συνθήκες χιλιάδες ανθρώπους, χιλιάδες μετανάστες και η οποία συγκυβέρνησε το προηγούμενο διάστημα με το ακροδεξιό κόμμα ΑΝΕΛ. Η δικιά μας συγγνώμη, και θα κλείσω με αυτό, είναι ότι πάλι με το φασισμό, πάλι με τις ακροδεξιές δυνάμεις μπορεί να γίνει με ένα ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα της Ελλάδας που πρέπει να δυναμώσει και στις προσεχείς τριπλές εκλογές, ευρωεκλογές και τοπικές εκλογές, και είναι ευκαιρία σε αυτές τις εκλογές να γκρεμίσουμε από την τρίτη θέση τη φασιστική Χρυσή Αυγή και σε αυτή τη θέση να αναδειχθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Επειδή μιλήσαμε σήμερα για το προσφυγικό μεταναστευτικό, αν εκτιμούν πως αυτό θα είναι το μείζον ζήτημα των επόμενων ετών στην Ευρώπη ή αν θα περάσει ίσως σε δεύτερη μοίρα και θα ανέβει η οικονομία, ποιο θα είναι το μεγάλο διακύβευμα? Η εκτίμησή σας ποια πιστεύετε ότι θα είναι στα επόμενα χρόνια, γιατί είδαμε ότι τα τελευταία χρόνια ήταν πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα. Να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Κύριε Βαγιανά, από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Όπως είναι η κατάσταση σήμερα και ο πολιτικός συσχετισμός δύναμης, από τον οποίο δεν αφαιρούμαστε, είτε θα συνεχίσει να κυβερνά μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είτε θα αναλάβει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η χώρα μας παραμένει εγκλωβισμένη στον δρόμο του ευρωατλαντισμού. Έναν πολύ επικίνδυνο δρόμο που, όπως είπα και νωρίτερα, προκαλεί πολέμους και συγκρούσεις. Έχουν βγει τα μεγάλα μαχαίρια στην περιοχή μας για την ενέργεια, για τις πηγές από τις οποίες θα αντληθεί, ποιος θα τις έχει αυτές τις πηγές, του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, από πού θα περάσουν οι αγωγοί. Βλέπουμε ότι οι Αμερικάνοι μαζεύουν αυτή τη στιγμή στρατιά ολόκληρη για το Ιράν. Όπως καταλαβαίνετε, εφόσον θα συνεχιστούν οι υπεριαλιστικοί πόλεμοι, εφόσον θα συνεχίζεται η καπιταλιστική βαρβαρότητα στην Αφρική, στην Ασία, και τα ευρωπαϊκά μονοπόλια μαζί με τα αμερικάνικα, τα κινέζικα, τα ρώσικα θα ξεζουμίζουν αυτούς τους λαούς, το φαινόμενο της μετανάστευσης όχι μόνο δεν θα πάψει να υπάρχει, αλλά θα διωγγώνεται όλο και περισσότερο. Και βέβαια δεν θα φεύγει από την ημερήσια διάταξη των συζητήσεων. Παραμένει λοιπόν αναγκαιότητα σε αυτές τις συνθήκες να δυναμώσει και άλλο το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, το οποίο είναι το μόνο πολιτικό κόμμα σήμερα από τα αυτά που εκπροσωπούνται στο Ευρωκοινοβούλιο από την Ελλάδα, που παλεύει ενάντια στις αντιλαϊκές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και ενάντια στα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο και έξω από αυτό, στους δρόμους του αγώνα. Χρειάζεται να δυναμώσουμε παραπέρα αυτό το κόμμα που κάνει πράξη το σύνθημα «Προλετάριοι όλων των χωρών ενωθείτε», παλεύει οι μετανάστες και οι πρόσφυγες να έχουν ανθρώπινες συνθήκες, να έχουν το δικαίωμα να πάνε όπου θέλουν, και ταυτόχρονα παλεύει να ενσωματωθούν με το εργατικό στο λαϊκό κίνημα, γιατί έχουν τα ίδια συμφέροντα με τους Έλληνες εργαζόμενους και πρέπει να δώσουν κοινή πάλη. Και εκείνο όμως που μας ξεχωρίζει από τις άλλες πολιτικές δυνάμεις είναι ότι εμείς συντονίζουμε τη δράση μας και με άλλα κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα με στόχο να εκλείψουν οι αιτίες που αναγκάζουν έναν άνθρωπο να φύγει από τη χώρα που γεννήθηκε και την οποία αγάπησε και αγαπάει και να πάρει το δρόμο της προσφυγιάς σε αναζήτηση μιας καλύτερης τύχης.